Λίγο πριν συμπληρωθεί η διορία που είχαν στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν τα γραπτά τους, άρχισαν να βγαίνουν σήμερα από την πλειοψηφία των εξεταστικών κέντρων οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων από τις ομάδες προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας που διαγωνίστηκαν στην φυσική. Τα θέματα ήταν απαιτητικά και σε περιεχόμενο και σε όγκο, με τους υποψήφιους να βγαίνουν εμφανώς κουρασμένοι από την εξέταση και πάντως όχι τόσο ικανοποιημένοι όσο περίμεναν. Τα θέματα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι. Ένας καλά προετοιμασμένος θα τα πάει καλά, ναι, αυτό. Όποιος είναι αρκετά ψύχρεμος εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να τα καταφέρει. Εντάξει, παρ' όλα αυτά εγώ πιστεύω προσωπικά ότι ήταν απαιτητικά τα θέματα, αλλά είναι αυτό, η ψυχραιμία, το κωμικό σημείο. Τα θέματα, όπως διευκρίνησαν οι εκπαιδευτικοί, είχαν απαιτήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις έκρυβαν παγίδες. Με τους υποψήφιους προκειμένου να ανταποκριθούν, να πρέπει εκτός από τις γνώσεις τους να διαχειριστούν και το χρόνο που είχαν, κατάλληλα, προκειμένου να ολοκληρώσουν το γραπτό τους και το σύνολο των πράξεων που έπρεπε να κάνουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Τα θέματα φέτος ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενης δυσκολίας, απαιτούσαν πολύ χρόνο και πολύ προσοχή, ειδικά στην άλγεβρα, δηλαδή το Β3 συγκεκριμένα ήταν αρκετά απαιτητικό στην άλγεβρα. Μεγάλο μέρος του διαγωνίσματος το αφιερώσανε στη νέα ύλη. Το θέμα γάμα ήταν σχετικά αναμενόμενο, αλλά είχε 2-3 παγιδούλες που έπρεπε να προσέξουν τα παιδιά. Η θεωρία ήταν βατή και το θέμα δέλτα ήταν ένα συνδυαστικό θέμα που ίσως να ζόριζε χρονικά τα παιδιά. Κυρίως το Β3 όμως, θέλω λίγο να μείνω εδώ, απαιτούσε πολύ χρόνο στην άλγεβρα, στα μαθηματικά. Για το παλιό σύστημα τώρα δε, σχετικά εύκολα μπορούμε να πούμε. Δηλαδή θα τολμήσω να πω ότι το παλιό σύστημα ήταν ευνοημένο φέτος. Διαφορετική ήταν η εικόνα για τους υποψήφιους με το παλαιό σύστημα που διαγωνίζονταν σήμερα στα λατινικά και πως θέματα μάλλον χαρακτηρίστηκαν αναμενόμενα και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί με ιδιαίτερη ευκολία. Τα παιδιά ζητήθηκε να μεταφράσουν 3 αποσπάσματα όπως συνηθιζόταν και τις προηγούμενες χρονιές. Το κομμάτι της γραμματικής δεν έκρυβε ιδιαίτερες δυσκολίες. Ενώ όσον αφορά τις ασκήσεις, το σκέλος του συντακτικού, είδαμε ότι εξετάστηκαν μονομερώς και τμηματικά κάποια κομμάτια. Κάτι το οποίο νομίζω ότι θα διευκόλυνε σχετικά τους μαθητές και έτσι έκλεισε ένας κύκλος, νομίζω, για τα παιδιά ευχάριστα. Επόμενη εξέταση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 24 Ιουνίου, με τους μαθητές να δίνουν ιστορία και πληροφορική, με τις Πανελλήνιες και για φέτος να ρίχνουν αυλαία την Παρασκευή 26 Ιουνίου με το μάθημα της χημίας.